Κύριε Πρόεδρε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε δεσμευτεί, μάλλον ο Δήμαρχος είχε δεσμευτεί, ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γινόταν, θα καλούσαμε όλους τους φορείς για να συζητήσουμε το θέμα την κατάργηση των φωτοβολταϊκών στο Δήμο μας. Δεν ήρθε το θέμα. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να το φέρετε, κύριε Πρόεδρε, το θέμα, και ας μην έρθει κανείς να τους καλέσουμε και όποιοι θέλουν να σε έρθουν. Εγκυμερωτικά θα σας πω ότι η κίνηση της Αταλάντης πέτυχε και το υποθετικό φυλάκιο παραμένει στην Αταλάντα. Ξέρω. Ε? Συγγνώμη να πω κάτι. Σε ποιος ήταν η εξωτερική προχθές και όμως είχαν συζήτηση με τον πολιτή της του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σαρακιά, ο οποίος είναι και δικηγόρος και μου είπε ότι τελικά θα μείνουν στην Ελλάδα 17 υποθετικοφυλακίες. Θα καταληφθούν όλα τα υποθετικοφυλακίες γιατί θα μένουν 17 υποθετικοφυλακίες, τα δημόσια είχαν 10 εκατομμύρια έσοδα, τα 400 τόσα που είναι τα υπόλοιπα είχαν 7 εκατομμύρια έσοδα. Και δεν υπάρχει, λέει, λόγος να υπάρχουν. Είναι δηλαδή πρόγραμμα της κυβέρνησης να καταργήσει όλα τα υποθετικοφυλακία. Εμείς βέβαια να κάνουμε τις ελέγχεις που πρέπει να κάνουμε. Εμένα η ένστασή μου είναι στο γεγονός ότι γιατί να μην τους καλέσουμε και να μην τους θέσουμε πρώτον ευθυνόμενους. Στο κάτω-κάτω, όπως εμείς ψηφίζουμε εδώ σαν δημοτικοί σύμβουλοι κάποια θέματα, αυτοί οι βουλευτές και οι υπεύθυνοι ψηφίζουν το ανάλογο στη Βουλή. Ας μην το ψηφίσουν για μας. Εγώ, επειδή το αναφέρατε, κύριε Αντιδήμαρχε, ήρθα σε επαφή με τον κύριο Σαρακιά. Και μάλιστα μου ανέφερε ότι κανείς αυτολεξή δεν μου έχει αναφέρει κάτι για το υποθετικοφυλάκιο στο Μαρακόν και στη Βεργάτα. Το ακούω πρώτη φορά σε εσένα και μάλιστα συνάντηση έγινε το προηγούμενο Σάββατο στο Πάρτι Νεολαίας. Εκεί το βρήκε και το συζητήσαμε. Και εκεί μου είπε, μου ανέφερε ότι στην Αταλάντα πήγανε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μετά τη διαβούλευση που έγινε κάτω στο Δήμο. Πήγανε στον Γενικό Γραμματέα και του είπε ότι παραμένει στην Αταλάντα. Τουλάχιστον εμείς. Ας το προσπαθήσουμε. Ας τους καλέσουμε. Και αν το καταργήσουμε, ας τα καταργήσουμε. Εντάξει. Δεν μπορώ να τα βάλω το κράτος. Μέχρι τώρα έχουν καταργηθεί τόσες υπηρεσίες του Δήμου μας και οι βουλευτές έχουν περάσει. Εντελώς. Μια φορά, κύριε, ελάτε εδώ, ακούστε και πρέπει να ψηφίσετε το. Δεν είναι και τίποτα άλλο. Καταργήσα.